Και σε αυτό το σημείο καλημερίζουμε και επίσημα πλέον την παρουσιάστρια του MatWalk 2022 και την έχουμε κοντά μας τη Μαριέτα Χωσαλά. Καλημέρα σας. Μαριετάκη μου, συνήθως φιλάμε τους καλεσμένους μας, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάνουμε... θα το αποφύγουμε για σήμερα. Τι να κάνουμε, εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Μία τέτοια βροχερή μέρα έρχεσαι και μας φέρνεις τον ήλιο μέσα στο πλατό. Πού να τη βλέπετε όρθια. Είσαι μία κούκλα. Αυτό λέω, κάτσε να δω πώς κάθομαι. Να ρουφιέμαι ή όχι. Τι είναι ρουφιέσαι, παιδί μου, δεν έχεις κάτι να ρουφίξεις. Ας κάτσω λίγο άνετα στον καναπέ. Σε βλέπω, τη βλέπω και τη λέω, πού είναι η κοιλιά σου. Όχι, δηλαδή περιμένεις έναν άνθρωπο να έχει μία κοιλίτσα, έχει κάνει και τρία παιδιά. Ναι, εκεί είναι, τη βλέπω, εντάξει. Είσαι κούκλα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζεστε. Ετοιμαζόμαστε, ναι. Είναι πολύ όμορφη αυτή η περίοδος, γιατί ξέρεις, έχει όλες αυτές τις πρόβες, έχει αυτό το γλυκό άγχος όταν περιμένεις κάτι τόσο ωραίο και φαντασμαγορικό. Να σας πω ότι είναι, νομίζω, από τα πιο φαντασμαγορικά event που έχουμε στη χώρα μας. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι ακόμα περισσότερο. Θα σας μιλήσω λίγο με αριθμούς για να καταλάβετε. Μιλάμε πάνω από 20 catwalks, πασαρέλες. Πάνω από 30 καλλιτέχνες που θα κάνουν το act, θα κάνουν perform. Μιλάμε για πάνω από 250 μοντέλα που θα περπατήσουν πάνω στο stage. Μιλάμε για χιλιάδες θεατές που θα το δουν από κοντά. Νομίζω είναι γύρω στους 2.000, που είναι ένας αριθμός που για πρώτη φορά θα βρεθεί μέσα στο Taekwondo. Σε βλέπω πάρα πολύ έτοιμη γι' αυτό. Φανταζόμαι είσαι και πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ναι. Χαίρομαι που έστω μια μικρή παύλα, μεγάλη επιστροφή θα γίνει μέσα από αυτό το. Και πρόσεξε και την επιστροφή όμως, Μαριέτα. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό κάτισα και σκέφτηκα. Ναι. Συνδυάζει δύο μεγάλες αγάπες μαζί. Ναι. Συνδυάζει και την πασαρέλα, γιατί κάνει το catwalk του MatWalk και ταυτόχρονα την παρουσίαση τη μεγάλη αυτή γιορτή που συνδυάζει μόδα και τραγούδια. Θα σε ρώτησα. Εσείς τρέμετε. Και εσείς. Όχι, γιατί δεν εσείς να τρέμετε. Άστα, εντάξει. Εκεί υστερούμε λίγο, αλλά θα το βρούμε. Άρα επιστρέφεις ουσιαστικά άτυπα και στα δύο. Ναι. Με έναν πολύ ωραίο και γλυκό τρόπο, θα έλεγα. Ήταν κάτι που έβλεπα τον εαυτό μου και χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά θα τον δω. Όταν έγινε η πρόταση, έτσι πες μας λιγάκι που ήσουν, τι έκανες, χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, χτυπάει το τηλέφωνο, λοιπόν μου γίνεται αυτή η πρόταση και ομολογώ μέχρι να έρθει το ραντεβού έλεγα πω τώρα είναι στα αλήθεια, δηλαδή μετά, γιατί έχουν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ξέρεις, έφυγα κοριτσάκι, γυρίζω μαμά, ξέρεις, έχουν μεσολαβήσει. Πόσα χρόνια βρε Μαριέτα μου. Είναι αρκετά χρόνια, νομίζω από το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Από το 2009, ναι. Λοιπόν, έτσι. Να, τότε. Ήμουνα 18. Και τώρα γυρίζεις, Μαριέτα, και όχι 18. Δεν έχεις ανάγκη, κλάρα μου. Πλάκα κάνω, και τώρα γυρίζεις και θα γυρίσεις ταυτόχρονα και με πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες να πλαισιώνουν όλο αυτό. Και σχεδιαστές και τραγουδιστές. Θα είναι από ανερχόμενα κάλεσα σχεδιαστές. Για να σας πω 2-3. Γιατί δεν με αφήνανε, αλλά παρακάλεσα και λέω πρέπει να πω 2-3 ονόματα πραγματικά, γιατί είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα τους έχουμε εκεί κοντά μας εκείνο το βράδυ. Καταρχήν να σας πω ότι θα κλείσει τη μεγάλη βραδιά, grand finale, πώς το λένε, Άννα Βίση, με καινούριο τραγούδι, με remix, θα πει κι άλλα, εκτός από το καινούριο. Μετά θα γίνει άφτερ, υποθέτω. Θα συνεχιστεί το πάρτι, δεν πρόκειται να τελειώσει εκεί πέρα. Πάντα, πάντα. Θα ξεκινήσει, η έναρξη της βραδιάς είναι από την Τάμπτα. Ωραία. Έχω να σας πω ότι Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα special act, δεν έχει λόγια νομίζω. Καλομήρα θα έρθει από Αμερική, κουμπαρούλα μου. Θα έρθει από Αμερική και ετοιμάζει τρελά πράγματα. Καταλαβαίνετε. Καλομήρα για να έρθει από την Αμερική, κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο. Και κάπου έχω διαβάσει ότι η Μαρία Μπεκατόρου θα τραγουδήσει. Πολλά ξέρεις, και όμως θα τη δούμε και σε αυτό το ρόλο. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Όλοι θα περιμένουν να κάνει catwalk και όμως θα τραγουδήσει. Από σχεδιαστές, πιστεύω. Από σχεδιαστές, θέλω να πω ότι το MatWalk δίνει την ευκαιρία και σε ανερχόμενους σχεδιαστές, σε πιο νέους, ας πούμε, που είναι Άντια Ράπτη. Έχουμε θρύλο της ελληνικής μόδας, Λουκία. Τρομερά ονόματα. Σίλια Κρυθαριώτη, Βασίλη Ζούλια, Ορσαλία Πατσανίδου, Λένα Κατσανίδου, Φαλιάκος και ποιο Λουκία. Ναι, ναι, είναι τρομερή βραδιά, αλήθεια. Είπαμε ότι είναι μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά αυτό το υπερσόου. Αν θέλετε να είσαστε ανάμεσα σε αυτούς τους 2.000 θεατές, έχετε την ευκαιρία σας και δείτε πώς. MatWalk 2022 by Serkova. The Fashion Music Project. Παρουσιάζει η Μαριέτα Χρουσαλά. 13 Δεκεμβρίου, Taekwondo.
Προπόληση εισιτηρίων madwalk.gr. Έχουμε μείνει λοιπόν την στιγμή που σηκώνει το τηλέφωνο. Σου λένε θέλουμε να γίνετε η παρουσιάστρια της βραδιάς. Πας, κάνεις το ραντεβού. Εννοείται ενθουσιασμένη, χάρηκα πάρα πολύ. Και ξέρεις κάτι, επειδή το έχουμε κάνει και τόσα χρόνια και είναι τόσο πετυχημένο, νομίζω δεν είχα κάτι να φοβηθώ. Ήταν όλο τόσο στρωμένο, το περιέγραψαν πολύ όμορφα το πώς θα γίνει και νομίζω ότι είμαι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Ο σύζυγος όταν το άκουσε, πώς αντέδρασε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γενικά χαίρεται με όλα αυτά. Είναι πολύ ανοιχτό μυαλός. Δεν είναι ότι τον ενοχλεί τηλεόραση ή κάτι. Του αρέσει μάλιστα. Μαρκέτα, επειδή είσαι ένα κορίτσι το οποίο άφησε αυτό το χώρο σε μια στιγμή που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και αγαπώντας την τηλεόραση, έτσι. Πολύ. Και η τηλεόραση την αγαπούσε. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο για να επαγγείλει. Είμαι σίγουρη και θα φανεί κιόλας. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Γιατί ξέρω ότι επίσης αφοσιώθηκες αποκλειστικά και μόνο στην οικογένειά σου, ναι, στον άντρα σου, στα παιδιά που ήρθαν αργότερα. Πώς ήταν αυτή η απόφαση που πήρες? Κοίταξε, δεν ήταν εύκολη. Απλά επειδή είχα στο μυαλό μου και πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια και να είμαι και αρκετά κοντά και στα παιδιά και στο σύζυγο. Ξέρω, το ξέρετε εσείς καλύτερα που το ζείτε και τώρα, ότι οι ώρες είναι πάρα πολλές. Είναι μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά. Όχι 24ωρο, είσαι εκεί πάντα έτοιμος, δηλαδή και η προετοιμασία πριν. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι, έλα, είναι το 8 με 10 με 12 με 1, δεν ξέρω. Όσο είναι ο αέρας. Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι το 5 με 3, γιατί κάθεσαι και άλλες 2 ώρες μετά. Θες και άλλες 2 ώρες πριν να ετοιμαστείς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις και τα εξωτερικά να κάνεις συνέντευξη, να δώσεις συνέντευξη. Να παρουσιαστείς κάπου που ενδεχομένως, ξέρεις, έρχεται ένας καλεσμένος, πρέπει και εσύ να τον τιμήσεις. Δηλαδή είναι όλο αυτό το οποίο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Και αισθανόμουν ότι για να κάνω καλά και τα δύο, κάτι θα έχανε, δεν θα ήμουν καλή. Mm. Και επειδή ήθελα να είμαι πολύ καλή στην οικογένεια, πήρα αυτή την απόφαση. Μέσα σε αυτή την πορεία υπήρξε κάτι το οποίο μπορεί να σε πλήγωσε, να σε στεναχώρησε, γιατί όπως είπες και εσύ, και είναι αλήθεια αυτό, πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική, ναι, δουλειά. Κοίταξε, δεν υπήρχε κάτι που να με στεναχωρήσει. Τώρα μιλάω λίγο και εκ των υστέρων. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να με στεναχωρούσε κάτι. Ήμουνα και πολύ μικρή, ήμουνα καινούργια στο χώρο, δεν ήξερα πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα που το σκέφτομαι και έχω λίγο διαφορετική προσωπικότητα, έχω οριμάσει. Νομίζω ότι άμα το δεις καθαρά σαν δουλειά, δεν πρέπει να σε επηρεάζει τόσο πολύ. Βρε Μαριέτα, τώρα μου θύμισε και ο Μπέζος στο ακουστικό. Το είχα ξεχάσει τελείως. Για να δείτε μερικά πράγματα στην τηλεόραση, όταν τους δίνουμε σημασία τη στιγμή που τους δίνουμε, δεν έχουν καμία σημασία μετά. Ήμασταν και απέναντι για ένα διάστημα. Στο πρωινό, όταν εγώ ήμουν στον πρωινό καφέ. Α, τότε ήταν στην αρχή, νομίζω, ναι, που είχες. Ναι. Τα νούμερα της τηλεθέασης τα κοίταζες ποτέ? Εννοείται ότι καταρχήν, άμα μπεις μέσα στο σύστημα, δεν γίνεται. Δηλαδή, το ακούσα από παντού, το συζητάνε, τα έλαβες, δεν τα έλαβες, τι πούλησε, τι δεν πούλησε. Δηλαδή, επειδή η τηλεόραση είναι και, ξέρεις, τα προϊόντα, οι διαφημίσεις. Δηλαδή, είναι όλο ένα πακέτο. Δεν μπορείς να μην τα δεις. Μπορείς να μην σε επηρεάσουν τόσο πολύ, αλλά δεν γίνεται να μείνεις ενημερωμένος γύρω από το πώς πάει η εκπομπή σου, ποια θέματα πουλάνε, γιατί ανάλογα τη διαμορφώνεις κιόλας. Και αν θυμάμαι καλά, το κέρδισες και σταθερά κιόλας αυτή την εμπιστοσύνη στον κόσμο. Δηλαδή, στην αρχή, ναι, υπήρξε μια δύσκολη περίοδος στην αρχή, αν τα θυμάμαι σωστά. Μια χαρά θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι ακόμα καλύτερα. Ναι, στην αρχή εντάξει. Πώς λένε, φάγαμε λίγο ξύλο. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά να σου πω κάτι, είχαμε και θράσος. Γιατί τότε σε ένα καινούριο κανάλι ουσιαστικά που έμπαινε δυναμικά με ένα πρόγραμμα τόσο δυνατό και το στείναμε από την αρχή τότε με την Ζήνα την Κουτσελίνη, είχαμε και λίγο θράσος γιατί μπήκαμε ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα και σε σταθμούς που χρόνια είχαν ένα στημένο πρόγραμμα. Εντάξει, χτυπηθήκαμε αρκετά, το παλέψαμε και μετά νομίζω ότι η δεύτερη χρονιά ήταν μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά. Την τρίτη χρονιά σταθεροποιηθήκαμε. Τέταρτη, έφυγα. Όταν σε ρωτάνε για την τηλεόραση, έτσι, έχει τύχει να πιάνεις τον εαυτό σου να νιώθει ότι και εκείνος έχει δεχτεί αυτές τις ακραίες συμπεριφορές που περιγράφονται πολύ συχνά για το χώρο μας? Ναι. Που τότε ίσως να μην το καταλάβαινες, γιατί ξέρεις, λέμε, εμείς όσοι ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, πριν από χρόνια, ήμασταν και λίγο εκπαιδευμένοι ότι έτσι είναι ο χώρος, θέλει γέρο στο μάχη. Ναι, γιατί ήταν σαν κανονικότητα, ότι υπάρχει μια τεράστια αυστηρότητα ίσως. Ξέρεις κάτι, ναι και όχι. Δηλαδή, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και δεν ελέγχεται πάντα, μπορεί εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μια στιγμή έντασης που δεν μπορείς να την κοντρολάρεις, γιατί συμβαίνει ταυτόχρονα και σε βλέπουν χιλιάδες, εκατομμύρια. Και μπορεί κάπως να μην το ελέγξεις, αλλά δεν το
Να σου πω, δεν το σκέφτομαι ότι ήταν κάτι τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είχε ούτε προηγούμενο, ούτε είχε κάποιο υπόβαθρο, ούτε κάποια βάση. Δηλαδή, απλά συνέβη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τα παιδάκια σου, τα οποία τώρα έχουν μεγαλώσει. Εντάξει, ο μικρούλης είναι πολύ κοντά και στη δικιά μου. Είναι 4,5 τώρα περίπου. Τα άλλα δύο όμως, ο Σπύρος και η Μάργο, είναι πιο μεγάλα παιδάκια. Καταλαβαίνουν πράγματα πολλά. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μαμά του υπήρξε ένα top model, ότι έχει κάνει ότι έχει υπάρξει στην τηλεόραση. Τα ξέρουν αυτά, υπάρχουν αυτά τα διηγήματα μέσα στην οικογένεια. Κοίταξε, δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Έχει τύχει να δει κάποιες φωτογραφίσεις μου ή κάποιες καμπάνιες έτσι που μπορεί να έτρεχαν και να τις είχε δει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή μεσολάβησε τουλάχιστον στα τελευταία 2-3 χρόνια που ήταν και ο κορονοϊός και άλλο για εσάς που δουλεύατε και η ρουτίνα συνεχίστηκε, ήταν το ίδιο. Για εμάς που ήμασταν σπίτι, κλεισμένοι, φόρμα, άλλο χρώμα φόρμα. Φόρμα πιτζάμα, παντόφλα και δεν είχε αλλάξει κάτι. Και ήταν τα χρόνια που ουσιαστικά καταλαβαίνανε πιο πολύ τα παιδάκια, δηλαδή από 7 έως 10 mm-hmm. που τώρα έγινε η κόρη μας. Δεν το έχει νιώσει. Τώρα λίγο με όλο αυτό το ντόρο έτσι με το Madwalk που πάνε και οι συμμαθήτριές και τις το λένε που το έχει μάθει. Και ξέρεις, έρχεται και μου λέει δηλαδή, τι είναι αυτό το show, ποιοι είναι εκεί, ξέρεις και το μαθαίνει και είναι πολύ γλυκό. Θα είναι και να σε παρακολουθήσει. Νομίζω πως θέλει και νομίζω θα είναι. Νομίζω θα της το κάνω το χατήρι. Μου λέει, μα πώς θα ξυπνήσω το πρωί, έχω σχολείο. Εντάξει. Δικαιωματικά θα πρέπει να είναι εκεί. Πρώτη φορά ακούω παιδί να λέει πώς θα ξυπνήσω γιατί έχω σχολείο και να μην το λέει ο γονιός. Πάντως πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή η επιστροφή μπορεί να σημάνει και μια άλλη επιστροφή τηλεοπτική. Πιο μόνιμη. Ή αν εσύ είσαι έτοιμη, αν εσύ τώρα το σκέφτεσαι περισσότερο από ό,τι μπορεί να το σκεφτώσουν τα προηγούμενα χρόνια. Κοίταξε. Όπως δεν περίμενα αυτή την επιστροφή, δεν ξέρω τι να περιμένω για το μετά. Δεν μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Θα σ' άρεσε εσένα να επιστρέψεις και αν είμαι τι, δηλαδή υπάρχει κάτι που λες με αυτό θα γύριζα. Δηλαδή να σου πω κάτι, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γύριζα με το Madwalk, για να στο, για να στο πω έτσι. Καταλαβαίνω. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα γύριζα με κάτι και με κάτι δεν θα γύριζα, γιατί μπορεί να έρθει κάτι το οποίο δεν περνάει καν από το μυαλό μου και να πω αμέσως ναι, πάμε να το κάνουμε. Ή μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να μην με ενθουσιάσει τόσο πολύ, να το φρενάρω, όπως και στο παρελθόν έχει τύχει. Και δεν έτυχε, δεν ευδοκίμησε. Τώρα είμαι περίεργος όμως. Τι μπορεί να έχει τύχει στο παρελθόν και μπορεί να μην σου άρεσε να ευδοκίμησε. Διάφορες συζητήσεις, να σου πω κάτι, ήταν πολύ αρχικές. Αλλά λείπαμε και στο εξωτερικό. Ήταν τότε απανωτά μία έγκυος, μία γεννούσα, μία έγκυος, ξέρεις. Ναι. Ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη η περίοδος. Πρωινό. Την περίοδο που έλειπες στο εξωτερικό, θέλω λιγάκι να μου πεις. Γιατί εγώ σε παρακολουθώ και στα social media, οπότε έχω μία εικόνα. Ναι. Εκεί λοιπόν που είσαι πλέον μακριά και από την οικογένειά σου. Είσαι βέβαια με την οικογένεια που έφτιαξες. Αλλά παρόλα αυτά είσαι μακριά από τη χώρα σου. Ναι. Πώς ήταν εκεί τα πράγματα, πώς απασχολούσες τον ελεύθερο σου χρόνο, αν είχες. Καταρχήν να σου πω ότι όταν πας μακριά, εκτός της χώρας σου, δεν είσαι πιο πολύ με την υπάρχουσα οικογένειά σου. Δεν είσαι πιο πολύ με τους ανθρώπους εκεί που βρίσκεις, που έχετε ένα κοινό. Είτε την πατρίδα, είτε κάποιο κοινό, δεν ξέρω, θρησκεία, οτιδήποτε είναι αυτό. Γι' αυτό βλέπεις και τους Έλληνες του εξωτερικού, που είναι πολύ περήφανοι για τη χώρα τους, είναι πολύ δεμένοι, κανονίζουν και συναντιούνται στην εκκλησία, ξέρεις, όλο αυτό. Επομένως, και εμείς το ζήσαμε, δεθήκαμε πάρα πολύ, και σαν οικογένεια, αλλά και ψάχναμε τρόπους να μας θυμίζει έτσι, την Ελλάδα. Mm-hmm. Ελεύθερος χρόνος υπήρχε, αλλά είχα και τα παιδάκια τότε πολύ μικρά. Ναι, δηλαδή φαντάσου ήταν 5-2,5 και νεογέννητο. Δηλαδή όσο μπορεί να υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Και σύζυγο ο οποίος δούλευε, ξέρεις, τον βοηθούσαμε το σπίτι. Όταν πας και σε μια ξένη χώρα, καταλαβαίνεις ότι φτιάχνεις από την αρχή ένα σπιτικό. Έτσι. Ένα σπίτι, κανονικά, δωμάτια, σχολεία, είναι όλο καινούριο. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος και έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από την επιχειρηματικότητα που έχεις αναπτύξει κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχεις και μια ωραία εταιρεία με σανδάλια, τα οποία πάνε και πολύ καλά και στο εξωτερικό. Έχεις εκμεταλλευτεί, αν θέλεις, αυτή την απουσία την τηλεόραση για να κάνεις κι άλλα πράγματα για τον εαυτό σου που μπορεί να μην τα ξέρουμε. Όχι, δεν έχω τόσο χρόνο. Δεν έχω. Είμαι αρκετά στο σπίτι, είμαι αρκετά κοντά στα παιδάκια. Έχω την εταιρεία με τα σανδάλια. Τώρα προέκυψε αυτό, γέμισε πάρα πολύ χρόνος για αυτές τις 20 μέρες που έχουμε τις πρόβες και όλα, και όλη την προετοιμασία. Δεν έχω τα ταξίδια. Ακόμα ταξιδεύουμε. Ακόμα φεύγουμε με το σύζυγο και τα παιδάκια.
Έχω πράγματα. Με αυτή την πάσα, εγώ το γυρνάω πάλι λίγο στο επαγγελματικό. Γιατί στις μέρες μας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η συζήτηση για τα στερεότυπα και αν και κατά πόσο τα έχουμε καταπολεμήσει ή όχι. Εσύ, στον επαγγελματικό χώρο, αντιμετώπισε το στερεότυπο ότι κοίτα, μια τόσο ωραία γυναίκα δεν γίνεται να είναι τόσο καλή και στη δουλειά της ή στην παρουσίαση ή στους επιχειρηματικούς τομείς που έχεις αναλάβει. Κοίταξε, εγώ δεν το έβλεπα αρνητικά. Το έβλεπα πάντα θετικά. Ότι σίγουρα μια ωραία γυναίκα σε μια ωραία γυναίκα θα ανοιχτεί έτσι πιο εύκολα η πόρτα. Ξέρεις κάτι, ίσως είναι η πρώτη εικόνα που παίρνεις. Μπορεί να κερδίσει τον άλλον και κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις. Βέβαια, μετά αυτό θέλει χτίσιμο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι ωραία, ωραία σε πήρανε και σε όλες τις δουλειές. Θέλει να έχεις και κάποια βάση, να το χτίσεις σιγά-σιγά, να έχεις μια μόρφωση. Ένα άλλο πακέτο εκτός από την ομορφιά. Πιστεύω αρκετά στις πρώτες εντυπώσεις. Αλλά δεν είναι και πάλι μόνο η ομορφιά, είναι και λίγο το πώς θα πεις καλημέρα με το χαμόγελο, να έχεις ευγένεια, να είσαι γλυκός. Το οικογενειακό περιβάλλον, φαντάζομαι. Γιατί όταν ξεκινάς πάρα πολύ μικρή, χρειάζεται από εκεί πέρα. Χρειάζεται, βέβαια. Είναι πρώτη σου βάση το οικογενειακό περιβάλλον. Μαριέτα, διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξή σου, στην οποία έχεις πει ότι δεν σε έκανε ερωτήσει για το μυστικό ενός πετυχημένου και ευτυχισμένου γάμου. Ναι. Γιατί μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ αυτό που θα σου πω, αλλά πραγματικά είστε από τα πολύ ωραία ζευγάρια. Και από τις πολύ ωραίες οικογένειες. Γιατί έχει τύχει και σε έχω δει και απρόπτα ξαφνικά σε προσωπικές σας στιγμές και το επιβεβαιώνει το προσυπογράφω. Και είχες πει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μυστικό. Τελικά όμως... Ναι, καταρχήν δεν θα είναι μυστικό να το πούμε ξέρεις, να υπάρχει παντού αυτό, εννοείται. Αλλά, ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι το να τρέφεις αμοιβαία αισθήματα με τον άνθρωπό σου, να μοιράζεστε πράγματα. Δηλαδή αυτό που λένε, η λύπη γίνεται μισή, η χαρά διπλή, το πιστεύω. Δηλαδή όταν ο άνθρωπός σου περνάει κάποιο ζόρι, είτε στη δουλειά, είτε με ένα πρόβλημα οικογενειακό, υγείας, οτιδήποτε είναι αυτό, που κάθε σπίτι, ξέρεις, δυστυχώς υπάρχει ένα αγκαθάκι, πρέπει να είσαι εκεί να το στηρίζεις, δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη. Το ίδιο θα κάνει και εκείνος όταν εσύ αντίστοιχα έχεις κάποιο θέμα, να στηρίζεις, να τον θαυμάζεις. Να θέλεις να είσαι μαζί του, να περνάς στιγμές. Να ζηλεύεις και λίγο κάποιες φορές, δεν ξέρω. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να ρωτήσουμε έναν άντρα αν ζηλεύει τη γυναίκα του που είναι πάρα πολύ είναι ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος σύζυγος. Εσύ ζηλεύεις. Ξέρεις, δεν ζηλεύω. Πια νομίζω μετά από τόσα χρόνια γάμου έχει φύγει λίγο εξωτερική εμφάνιση που εννοείται ότι τον καμαρώνω και μ' αρέσει και με εγωιτεύει, αλλά έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πια. Δηλαδή. Τον θαυμάζω, έχει πετύχει πάρα πολλά, είναι μορφωμένος, μιλάει ωραία, έχει ωραίους τρόπους, έχει μια όμορφη ευγένεια, δηλαδή που χαίρομαι να είμαι, δηλαδή να σου πω την αλήθεια πιο πολλές φορές, που χαιρόμαστε να είμαστε οι δυο μας παρά με παρέα. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω εισπράξει και στο βλέμμα του συζύγου πολλές φορές. Δεν έχει νιώσει αυτό ποτέ. Ναι, ναι, εμείς είμαστε μόνο μας. Γιατί δεν μας κάνετε παρέα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άμα νιώθετε μοναξιά, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, βρεθούμε. Να βγείτε παρέα. Ακούστηκε λίγο παράξενο αυτό που είπα, αλλά πραγματικά έχουμε και εμείς πολύ καλούς φίλους. Απλά είμαστε σπιτόγατοι, μας αρέσει να μένουμε μέσα. Και επειδή έχουμε φίλους οι οποίοι γουστάρουν να βγαίνουν λιγάκι περισσότερο έξω. Σε άλλα σπίτια πάτε. Πάμε και έρχονται, αλίμονο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω το εξής. Έχω καταλάβει από το βλέμμα που σε κοιτάει πολλές φορές ο άντρας σου ότι και εκείνος σε θαυμάζει και θέλω να μου πεις αν σου έχει αποκαλύψει τι θαυμάζει σε σένα. Τι θαυμάζει. Θαυμάζει, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που θα ξυπνήσω με χαμόγελο, θα ξυπνήσω θετικά, θα προσπαθήσω να μοιράσω ωραία ενέργεια. Τι ωραίο δηλαδή, αυτό. Δεν θα γκρινιάξω, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και νομίζω αυτό του αρέσει αρκετά. Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο, Μαριέτα, για μια γυναίκα, να το ξέρεις. Μπορεί να μην αρκετά για να το καταφέρει. Έχει προσπαθήσει. Θέλω να μου πει φεύγοντα, το προσπαθεί έστω. Όχι, όχι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το είχα από πάντα. Το είχε από πάντα, νομίζω. Δεν ξέρω, ναι, νομίζω ότι το είχα. Νομίζω ότι είναι το χαμόγελο είναι πηγαίο και πραγματικά δεν σε έχω δει ποτέ, ρε παιδί μου. Επειδή σε έχω πετύχει έξω πολλέ φορέ, δεν σε έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω να χαμογελάσω. Άρε Μαριέτα, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα και έχω φάει σεντόνι και δεν μου έρχεται η ερώτηση. Χαμόγελο. Όχι, όχι, όχι. Κάτι πάλι για τον Λέοντα. Να σε ρωτήσω για τον Λέοντα, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα.
Θα σε ρωτήσω στο Madwalk. Θα σου έρθει. Λοιπόν, ακούστε. Το κορίτσι μας εδώ πέρα θα παρουσιάσει, όπως είπαμε, το Madwalk 2022. 2.000 άτομα θα μπορείτε να το δείτε από κοντά. Υπόλοιπε θα το δείτε από το Μέγκα. Άντε, και 2022 άτομα. Θα βάλουμε και 22 να κάνει και ωραίο λογοπαίγνιο. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τώρα, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Όπως είπε και η Μαργίτα στην αρχή, θα είναι πάρα πολλά τα ονόματα και από το χώρο της μόδας και από τον τραγουδιστικό χώρο που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το υπέροχο σοου, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε στις 13 Δεκεμβρίου. Εγώ. Θα σκάσω αν το θυμηθώ, τι ήθελα να σε ρωτήσω. Πάρε με τηλέφωνο μετά. Αλλά περνάνε εδώ. Μην είναι λίγο ακόμα, περίμενε. Μέχρι να τελειώσουν οι τίτλοι, μπορεί να σου έρθει, εδώ θα είμαστε. Είναι η πρώτη σου συνέντευξη μετά από πολύ καιρό, ή έχει ξαναδώσει άλλε. Όχι, αυτή τη χαρά και αυτή την τιμή. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τι λε, μου λέει ο Μπέζα, έχει πληρωμένη ερώτηση. Αν έβαζε ένα τίτλο στη ζωή σου μέχρι τώρα, τι τίτλο θα ήταν αυτό. Τι τίτλο θα ήταν αυτό, ο τίτλο. Πόσο χρόνο έχω, δεν έχω. Προτείνω. Μην αγχώνεσαι, μην τους βλέπεις τις τίτλες από κάπου τρέχουν. Δεν σε αγχώνουμε εμείς, 10, 9, 8, 7... Έχεις ένα λεπτό. Τι τίτλο θα έβαζα στη ζωή μου... Τι τίτλο... Κοίτα, σίγουρα θα είχε μέσα το happy. Τώρα δεν ξέρω, θέλω πάντα να σκέφτομαι ότι ό,τι και να γίνεται... Ελπίζω πάντα να μην ξέρω το happy, μην πας στο happy day. Όχι. Αλλά θα πήγαινα, γιατί πάντα ό,τι ξαναξεκινάει και να ξεκινάει στραβά, θα έχει ένα happy end. Αυτή η αισιοδοξία σου, βρε Μαριέτα, μακάρι πραγματικά να την είχαμε όλοι. Είναι τρομερή. Σαν μαμά πώς είσαι, είσαι το ίδιο αισιοδοξή. Ναι, είμαι αισιοδοξή. Ξέρεις, μπορώ να θυμώσω λίγο αυτά με τα σχολεία, με λίγο αυτά. Προσπαθώ να είμαι ήρεμη, προσπαθώ να τα κάνω όλα με ήρεμη, αλλά ξέρεις, καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα η ένταση που λέγαμε μπορεί να βγει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο αυστηρή, είμαι αυστηρή όσο πρέπει. Η κυρία Κλαία βοηθάει πάντως. Βράχος δίπλα σου και το βλέπω, έτσι. Μα μου λέει γλυκιά. Μαριετούλα μου, πολύ χαρά που σε ξαναείδα. Και εγώ και που εγώ σε είδα εδώ. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Καλή συνέχεια σε όλα και περιμένουμε να σε δούμε υπέρλαμπρη εκείνη τη βραδιά. Με χαρά. Με αυτό το χαμόγελο και με αυτή την αισιοδοξία θέλω να σας αφήσουμε σήμερα, γιατί έξω είναι ένας βροχερός καιρός από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα. Έρχεται το Δανάκη με την παρέα της, σε απαρτή από ό,τι βλέπω. Ναι. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε. Θα σας δούμε αύριο για να πούμε την πρώτη καλημέρα. Πολλά φιλάκια.